φύλο. Η γυναίκα πρωταγωνιστή στην κοινωνία, την οικογένεια, την πολιτική. Οι διακρίσεις και οι διαχωρισμοί μεταξύ των φύλων δεν έχουν θέση στη σύγχρονη κοινωνία που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα του χρόνου έχει τη σημασία της. Κάθε μέρα για κάθε άνθρωπο, γυναίκα και άντρα. Είναι μια μάχη για την επιβίωση, για τη σταθερότητα και την πρόοδο. Και πάνω απ' όλα, καμιά μέρα του χρόνου δεν είναι ίδια με την άλλη. Όπως και με καμιά άλλη σε όλο το μήκος της ζωής μας. Κάθε ανατολή του ήλιου είναι μια νέα πρόκληση και κάθε δύση του ήλιου μια ευκαιρία απολογισμού και σκέψης. Κάθε βήμα μπροστά ανοίγει δρόμους και κάθε κινησία καθυστερεί όσο μπορούμε να πετύχουμε. Με αυτές τις σκέψεις εντυπωμένες στο μυαλό μου, προσπάθησα να συλλογιστώ τι το ιδιαίτερο έχει η μέρα της γυναίκας. Τι περισσότερο ή λιγότερο σημαίνει για μια γυναίκα, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία, η ονομασία, ο χαρακτηρισμός μιας από τις 365 ημέρες του χρόνου. Φίλες και φίλοι, η μέρα της γυναίκας, όπως και άλλες επώνυμες ημέρες του χρόνου, νοηματοδοτεί με τρόπο συγκεκριμένο και φορτίζει έντονα με πολλά μηνύματα μια κατά τα άλλα απλά ημέρα του ημερολογίου. Είναι όμως η νοηματοδότηση ίδια για όλες και για όλους μας? Σημαίνει τα ίδια πράγματα? Αφυπνίζει με τον ίδιο τρόπο τη συνείδησή μας? Μας οθεί σε παραόμοιες δράσεις και αντιδράσεις? Τι θα σήμαινε αν τη γιορτάζαμε την ημέρα της γυναίκας το 1910, όταν κατά τη διάρκεια της δεύτερης διεθνούς διάσκεψης σωσιαλιστριών στην Κοπεχάγη, η Γερμανίδα Κλάρα Τσέτκιν πρότεινε καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, και τι θα σήμαινε στα άγωνα χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι το 1977, όταν ο ΟΗΕ ανακήρυξε επιτέλους την 8η Μαρτίου Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας? Φίλες και φίλοι, στις καρδιές μας θα σήμαινε όσο και σήμερα. Στην πραγματική ζωή όμως, σήμαινε από τίποτα έως πολύ λίγα. Γιατί σε αυτά τα 150 χρόνια η θέση της γυναίκας παρέμεινε στο περιθώριο. Χωρίς εκλογικά δικαιώματα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χωρίς πρόσβαση στο αγαθό της παιδείας, ακόμα και σήμερα σε μερικές χώρες. Στο περιθώριο της κοινωνίας και στην υπηρεσία των ανδρών. Αυτή ήταν η θέση της γυναίκας. Άρα, επιτρέψτε μου να πω ότι το νόημά της αυτή η μέρα το βρίσκει ακόμα. Δεν το έχει απόλυτα. Γιατί δεν έχουν προχωρήσει τα θέματα ισότητας με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο χρόνο σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Η 8η Μαρτίου, λοιπόν, είναι μια μέρα ξυπνητήρι. Μια μέρα που αφυπνίζει όλες τις γυναίκες και θυμίζει ότι καμία κατάκτηση δεν είναι δεδομένη. Γιατί απλά, χωρίς οι άνδρες να το θέλουν και να το επιδιώκουν, δεν ανατρέπονται στερεότυπα εκατοετή και χιλιοετών. Η προσωπική μου εμπειρία ως εργαζόμενη μητέρα με δίδαξε ότι η γυναίκα ακόμα και σήμερα είναι το άτομο που υφίσταται δεσμευτικότητες. Γεννά και αυτόματα είναι ισόβια μητέρα. Παντρεύεται και στο συλλογικό υποσυνείδητο είναι ισόβια παντρεμένη. Εργάζεται και στο εργοδοτικό συνειδητό είναι πάντα υπάκουη, αποδοτική και πειθαρχημένη. Ο άντρας ακόμα και σήμερα παραμένει αδέσμευτος και δεσμεύεται μόνο υπό τη συνείδηση και την παιδεία του. Είναι ελεύθερος στην πράξη και η κοινωνική του ελευθερία συμβαδίζει με την αρχή του δικαίου. Αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Βάλτε το χέρι στην καρδιά και απαντήστε από μέσα σας. Παραδεχτείτε το. Για την πλειοψηφία των γυναικών ισχύει το αντίθετο. Ένοχοι μέχρι αποδείξεως. Φίλες και φίλοι, σήμερα κι εμείς μαζεμένοι εδώ υπό τη σκεπή του Δήμου Ποινίου, που όχι μόνο τη μάλα και αναγνωρίζει τις ικανότητες της γυναίκας, αξιοποιώντας την σε κορυφές θεσμικές θέσεις της τοπικής μας αυτοδιοίκησης, τιμούμε τη γυναίκα, τη μητέρα, τη σύζυγο, τη γιαγιά, την αδελφή, την εργαζόμενη, την άνεργη. Αυτή τη μέρα μαζί με τις γυναίκες όλων των χωρών, σε κάθε σπιταμί του πλανήτη μας, δεν κάνουμε.